ευρώ απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σήμερα τερμίτες αντιμετωπίζουν τα Ραμολή Μεντά. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής της Development 2 League, που βρίσκει από τη μία τους τερμίτες να είναι αίτητοι στην σεζόν. 4 νίκες και καμία ήταν μέχρι στιγμής για τους σημερινούς γηπεδούχους. Από την άλλη τα Ραμολή Μεντά μετρούν 2 νίκες όσες και οι 2-2 το ρεκόρ τους. Και σήμερα μάλιστα θέλουν να επιστρέψουν στον δρόμο των εικόνων, καθώς προέρχονται από δύο συνεχόμενες ήττες. Η τελευταία κόντρα στους κομπλεξικούς με 53-63. Πρώτη επίθεση και για τα Ραμολή Μεντά. Έχει παραμένει το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Οι γηπεδούχοι ξεκινούν με Ανδρεαδάκη, Χριστόπουλο, Μπιμπούδη, Ορφανίδη και Παζαρλόγλου στην πρώτη πεντάδα. Από την άλλη για την πεντάδα των Ραμολή Μεντών έχουμε Εμμανουηλίδη, Μαρούλη, Τσαφαντάκη, Χασιώτη και Νάκο. Ο Σνάκος τώρα θα φύγει στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει καλά αυτή την φάση και θα ανοίξει για το σκορ για το 0-2. Ανδρεαδάκης, Χριστόπουλος έπαιξε και πάλι με τον Ανδρεαδάκη. Πάσα έξω, Μπιμπούδη στα πασάρι. Η κόντρα σε δύο αντιπάλους και χωρίς καλή ισορροπία ο Ορφανίδης. Βάζει σαν τα Ραμολή Μεντά και τώρα Τσαφαντάκης κατεβάζει. Μανουηλίδης γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, δεν σημαδεύει σωστά. Χριστόπουλος είναι και ολομόναχος για να πάρει το rebound και παίζει με τον Μπιμπούδη. Πάσα χέρι με χέρι. Μπιμπούδης από την κορυφή, δεν βρίσκει το πρώτο τρίποντο. Θετικό rebound και καλάθι στην συνέχεια από τον Παζαρλόγλου, ο οποίος θα ισοφαρίσει. 2-2. Τσαφαντάκης ψάχνει επιλογή. Ωραία, θα φτάσει μπάλα στον Μανουηλίδη. Δεν το έκανε το χατήρι όμως εκείνη. Και δεύτερη ευκαιρία με Τσαφαντάκη. Και θα κάνει και το φαουλ ο παίκτης των Ραμολή Μεντών. Ποιος προσπάθησε εκεί, διεκδίκησε τις πιθανότητες του μετά από το άστοχο σου του Εμμανουηλίδη. Δεν άλλαξε όμως το 2-2. Και τώρα Μπιμπούδης. Πήρε ξανά, βαλεύθερος τον Ορφανίδη. Μια προσπίση του Μπιμπούδη, βρήκε χώρο, εκτέλεσε ένα σουτ μέσα απόστασης. Ο Νάτος αφήνει στον Τσαφαντάκη, ο Εμμανουηλίδης έχει κινηθεί πιο μπροστά. Τώρα προσπαθεί να πάρει θέση. Τσαφαντάκης δεν μπόρεσε να τον βρει. Ένα τρίποντο. Όχι καλό από τον Τσαφαντάκη. Μπάλα θα καταρρίξει πάλι στα χέρια των Ραμολή Μεντών. Νακός. Καλή άμυνα από τους Γαλάζιους. Χριστόπουλος θα παίξει γρήγορα με τον Παζαρλόγλου. Γύρισε όμως άμεσα η άμυνα των Ραμολή Μεντών. Ο Ορφανίδης θα το πάρει για 3, βρήκε μόνο αέρα. Μπαλά κατέληξε κατευθείαν εκτός του αγωνιστικού χώρου. Παραμένει το σκορ στο 2-2. Μαρούλης, δεν μπορείς ούτε αυτός να σκοράρει από μακριά. Παζαρλόγλου, Χριστόπουλος και τώρα Ορφανίδης. Έχει μείνει με κοντύτερο αντίπαλο, τώρα λέει το μαρκάρισμα. Δεν εκμεταλλεύτηκαν το mismatch εκεί οι τερμίτες. Ένα fade away, σουτάκι ωραίο από τον Ορφανίδη για να βάλει μπροστά τους γηπεδούχους. Πρώτη πόντι στο μάτς και για τον Ορφανίδη. 4-2 το σκορ. Ζήτησε έξω ο Νάκος, ο Παζαρλόγλου όμως κατάλαβε την πάσα. Μπούδης βλέπει τις επιλογές του, δεν πάει κανείς πάνω του, του αφήνουν το σουτ. Ορφανίδης
Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι ο Ορφανίδης. Αυτός που σκόραρε ο Ανδρεαδάκης είναι. Και θα γράψει το 6-2. Στα χαμηλά έχουν μείνει επιθετικά μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι. Μόνο ο Νάκος είναι αυτός που έχει καταφέρει να σκοράρει. Και μάλιστα στην αρχή του παιχνιδιού. Πλησιάζουμε τώρα στα 5 λεπτά δράσης. Φύγει και βγήκε εδώ η μπάλα στην προσπάθεια του Τσαφαντάκη. Μπούδης, ύψος ωραία, Ορφανίδης είχε πολλή φορά. Χριστόπουλος ήρθε και πήρε ο Ανδρεαδάκης. Και πάλι θα παίξει με τον Χριστόπουλο. Έφαγε την προσπίσεων, να εκτέλεσε ο Χριστόπουλος, όχι καλά. Τσαφαντάκης ετοιμάζεται να περάσει το μάτσο Βανίλης για τους φιλοξενούμενους. Νακός κοντρά σε δύο. Κράτησε την ισορροπία του. Δεν ήταν όμως και οι καταλληλότερες προϋποθέσεις αυτές για ένα σουτ. Ο Ζαρλόγλου άφησε στον Ανδρεαδάκη. Ο Ζαρλόγλου ξεφεύγει, αφήνει έξω. Μιμπούδης σηκώνεται με αυτοπεποίθηση. Αστοχή Ανδρεαδάκης. Επιμένουν οι τερμίτες. Θα γίνει το φάουλ χαμηλά από τον Μαρούλη, που θα περάσει και εκτός. Έχουμε δύο αλλαγές για τα ραμολιμέντα πέρα από τον Δανίλη. Περνάει στο μάτι και ο Γιαπιτζάκης, ο οποίος αντικαθιστά τον Τσαφαντάκη. Ενώ από την άλλη έχουμε για πρώτη φορά τον Πασχαλινόπουλο στο παρκέ. Ο Πασχαλινόπουλος τώρα με την μπάλα στα χέρια, Ανδρεαδάκης. Έπαιξε με τον Χριστόπουλο, βγαίνει πάνω του ο Νάκος. Του κλείνει καλά το διάδρομο και τελειώνει και ο χρόνος επίθεσης. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των τερμητών. Δεν αλλάξει το 6-2. Ενώ μπαίνουμε στα τελευταία 4 λεπτά της πρώτης περίοδου. Πανίλης και τώρα Γιαπιτζάκης. Νακός που είναι στα αριστερά. Δανίλης θα πάρει την πρώτη δική του προσπάθεια και είναι εύστοχος κατευθείαν με το που μπαίνει στο μάτς. Κάνει αισθητή την παρουσία του και πετυχαίνει το πρώτο τρίποδο του παιχνιδιού για το 6-5. Ρεαδάκης αυτή στην γωνία, να δούμε αν θα έρθει η απάντηση. Δεν θα το κάνει ο Πασχαλινόπουλος. Γιαπιτζάκης. Τώρα Βανίλης από τα δεξιά αυτή τη φορά. Χασιώτης από το πλάι, δεν ευστοχή. Μπαλά έφτασε στον Μπιμπούδη. Ψάχνει επιλογές, Ανδρεαδάκης είναι κοντά του. Ο Μανουηλίδης έχει αναλάβει να τον μαρκάρει. Σηκώνεται για δύο, καθόλου καλό το σουτ. Δεν και μόνο στο ταμπλό η μπάλα. Ναι, ευκαιρία για τα ραμολιμέντα ώστε να προσπεράσουν. Πάσα έξω, Νάκος θα το πάρει για τρεις. Βρίσκει σίδερο. 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Χριστόπουλος περνάει το κέντρο. Πασχαλινόπουλος. Εκτός ισορροπίας ο Ορφανίδης δεν μπορεί να πετύχει κάτι καλό. Νακός πάει μόνος του μέχρι το τέλος, βρήκε ορθάνοιχτο διάδρομο. Έφτασε και στο καλάθι για το 6-7. Στο τριών πόντων αστοχό και πάλι για τους τερμητές. Βανίλης πατάει γερά, δεν μπορεί να σκοράρει. Και έχουμε και αναγκαστική αλλαγή για τα ραμολιμέντα, ενώ θα έχουμε και time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out, μια μακρινή πάσα για τον Σταματόπουλο, ο οποίος έχει περάσει το μάτι τώρα για τους θερμητές.
Σταματόπουλος κρατάει, βλέπει τις κινήσεις. Με περαισία πάσα από τον Μαυρόπουλο. Δανίλης. Κρατάει στα δεξιά. Παίρνει την baseline. Έχουμε πόδι από τον Χριστόπουλο. 14 δευτερόλεπτα έτσι τώρα εκ νέου για τους φιλοξενούμενους. Καρλαβάντζας. Δανίλης βγήκε στην περιφέρεια. Σηκώνεται για δύο, το έβαλε. Πήγε και έφυγε για το φάουλ, δεν το πήρε. Ωστόσο κατάφερε να ευστοχίσει και να γράψει το 6-9. Το 6-2 έχουν κάνει ένα σερί 7-0. Οι φιλοξενούμενοι έχουν πάρει τώρα μια μικρή απόσταση τριών πόντων, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Τυπούδης θα το πάρει τελικά, δεν θα το βάλει. Μπάλα στα χέρια του Γιαμπιτζάκη. Παρλαβάντζας. Φίνει στο πλάι. Γιαμπιτζάκη σηκώνεται για 3, σε καλύτερη θέση ο Σταματόπουλος για να καθαρίσει το rebound. Τυπούδης. Πασχαλινόπουλος, Χριστόπουλος. Έχει κοντά τον Σταματόπουλο. Έκανε το κόψιμο ο Πασχαλινόπουλος. Την μπάλα όμως δεν έφτασε ποτέ σε εκείνον. Μανουηλίδης. Έχει ορθείο το βλέμμα του. Δανίλης περνάει. Έχει γίνει και το φάουλ. Χαμηλά όμως. Δεν θα μετρούσε το καλάθι και να έμπαινε. Πρωτομαδικό για τους Τερμίτες, σε 9 δευτερόλεπτα τώρα. Δανίλη στα 5. Φινεί στην γωνία, Παρλαβάντζα ζητάει. Θα πρέπει να σηκωθεί, θα το κάνει. Προλαβαίνει το ρολόι, δεν το κάνει όμως το χαρτί μπάλα. Και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με το σκορ να γράφει 6-9 υπέρ των Ραμολιμέντων. Συνέχεια στην δράση εδώ στο κλειστό της Τζοφριάς, όπου ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης ανάμεσα στους Δερμίτες και Ραμολιμέντα, με τους φιλοξενούμενους να έχουν τώρα το προβάδισμα με 6-9. Χαμηλό το σκορ σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Ενώ ο Δανίλης θα πάει στην γραμμή για τις δύο βόλες του. Τώρα το σκορ με τον Δανίλη, το πιο δραστήριο παίχτη των φιλοξενούμενων μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Τυπούδης. Έμεινε με τον Μαυρόπουλο πάνω του. Ένα καλή πάσα για τον Σταματόπουλος, ο οποίος αν έπαιρνε εκεί την μπάλα θα έκανε τη ζημιά, ωστόσο δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Μπιμπούδη. Έγινε το λάθος, χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τους Τερμίτες. Συνέχεια τώρα με τον Παρλαβάντζα. Δανίλης. Μαυρόπουλος. Και πάλι Δανίλης θα σηκωθεί για 3, ήταν το σουτ. Αλλά στόχο παράλληλα, Μπιμπούδης τώρα. Πέρασε ο Μπιμπούδης, προσποιήθηκε. Πασχαλινόπουλος από μακριά, δεν ευστοχεί. Μπάλα πέρασε εκτός και παραμένει κατοχή στους Τερμίτες. Πάμε σε αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Ποστολόπουλος, Ορφανίδης και Παζαρλόγλου στο μάτσι για τους Τερμίτες. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Μπονόρη να πατάει παρκέ για τα Ραμολιμέντα. Αντικαθίστα τον Δανίλη. Ποστολόπουλος. Ορφανίδης με πλάτη, αφ' έξω. Έχει περάσει και ο Μεσάρης, τώρα τον είδα.
Ένα μακρινό τρίποδο του Αποστολόπουλου. 9-10. 1-1. Το πρώτο του σουτ είναι εύστοχο. Αρκετά μακρινό επίσης. Για να φέρει την ομάδα του στον ποντό. Παλαβάτζας μια νολουκ πάση. Μαυρόπουλος δυσκολεύτηκε εκεί. Προσπάθησε με ένα άγγιγμα να περάσει την πάσα στον Γιαμπιτζάκη. Δεν γλίτωσαν το λάθος Αραμολιμέντα. Αποστολόπουλος. Σταματόπουλος βλέπει γύρω του. Αφανίδης γυρίζει κοντά στον Εμμανουηλίδη. Θα χαλάει στην εκτέλεση. Και τώρα Παλαβάτζας πατάει γκαζί. Να αφήνει την κατάλληλη στιγμή στον Εμμανουηλίδη. Τον τροφοδοτεί όπως πρέπει για το 9-12. Αποστολόπουλος. Προσπαθεί να του φτιάξει χώρο εκεί. Ο Μεσάρης. Σταματόπουλος. Έχει στην πλάτη τον Μαυρόπουλο. Ακόμη μια κακή εκτέλεση για τους Θερμίτες. Και έχει γίνει το φάουλ. Από τον Παραλαβάτζα λίγο λίξε να σκοράρει κιόλας ο Σταματόπουλος. Όπως και να έχει θα πάει στην γραμμή τώρα. Για δύο βολές. Έμειναν με το αχ εκεί στον πάγκο, πίστεψαν ότι θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Δεν έγινε αυτό. Και τώρα ετοιμάζεται για την πρώτη βολή του. Αστοχή. Έφερε η δεύτερη. Ένα βήμα στο πλάι, εκτέλεση για δύο. Λαβάτζας για να προλάβει το ρολόι. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Το σκορ στο 10-12. Βάζας πήρε το φάουλ και έχουμε και βολές, πρέπει διαμέσου ο Μεσάρης να του δώσει το χέρι. Στη γραμμή λοιπόν ο Παραλαβάτζας. Δεν θα βγει η πρώτη. Η δεύτερη. Αποστολόπουλος. Έχει γίνει φάουλ μακριά από την μπάλα. Ο Μπονόρης το έχει κάνει. Ενώ επιστρέφει στο μάτς ο Ανδρεαδάκης. Χασιώτης τώρα θα επιστρέψει για, για τα Ραμολιμέντα και καθιστά τον Εμμανουηλίδη. Πήρε το δίποτο, καθόλου καλό το σούτ, αλλά η μπάλα κατέληξε και πάλι στα χέρια του Ανδρεαδάκη. Και πάλι οι Τερμίτες στην επίθεση με 7 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Ανδρεαδάκης για 3, όχι, ο Ορφανίδης θα με συγχωρείτε. Παραλαβάτζας. Ανοίγει σταυρωτές μπροστά από τον Ορφανίδη. Τώρα θα παίξει με τον Μαυρόπουλο. Και πάλι Παραλαβάτζας έκανε την προσποίηση. Δεν μπορεί να βρει χώρο για να πλησιάσει την αντιπαλή ρακέτα. Ο Νόρης τον Μαυρόπουλο. Αυτό στη λήξη του χρόνου κάνει airball. Λάθος η πάσα. Πασιώτης έκλεψε.
Πάλι γρήγορα γρήγορα στην επίθεση. Η φιλοξενούμενη Παραλαμβάντζας και πάλι θα οργανώσει. Ζητάει κοντά του τον Μαυρόπουλο για να του δώσει επιλογή για screen. Βγήκε ο Ανδρεαδάκης πάνω του. Κόπηκε κανονικά από τον Αποστολόπουλο, κράτησε όμως και βρήκε και την πάσα στην γωνία. Υπάρχει πόδι και ανανεώνεται έτσι και το ρολόι στα 14 δευτερόλεπτα. Μια νέα επίθεση για τα ραμολύματα με περισσότερα δευτερόλεπτα κιόλας. Τρίποντο του Τσαφαντάκη, θα μπει μέσα η μπάλα. 10-15. Δεύτερη βολή. Ο Σταματόπουλος κατοχή περνάει αμέσως στα χέρια των Ραμολιμέντων. 10-15 παραμένει το σκορ, δεν αλέζεται μετά το ζευγάρι βολών των γηπεδούχων. 5,5 λεπτά πριν να πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Τσαφαντάκης Νάκος. Πάλι θα πάρει ο Τσαφαντάκης, ξανά συνεργάζονται οι δυο τους. Δεν πέρασε η πάσα, ολοκληρώνει το κρύψιμο ο Παζαρλόγλου. Ο Στολόπουλος το ζήγησε το σου, το πήρε και το έβαλε. Το δεύτερο δικό του τρίποντο, 13-15. Χτυπάει και πάλι από μακριά. Από Στολόπουλος, ο οποίος είναι αλάνθαστος, πίσω από τα 6-75. Στο μείον 2 πλέον. Φέρνει το σκορ, φέρνει τη διαφορά βασικά. Οι Τερμίτες. Τσαφαντάκης έκανε την προσποίηση, θα βρει και άλλο τρίποντο, και άλλο τρίποντο μάλιστα. 13-18. Παζαρλόγλου. Ανδρεαδάκης έπεσε πάνω του. Ο Μπονόρης. Επαναφέρουν από την baseline τώρα οι Τερμίτες. Παλεύσα στον Ορφανίδη. Παζαρλόγλου. Βρήκε ωραία την πάσα για τον Χριστόπουλο. Αστόχησε αυτός από κοντά. Τσαφαντάκης. Περνάει από τον Αποστολόπουλο. Σταματάει την τρίπλα του. Βαλά. Φεύγει στην πίσω πλευρά. Έχουμε το προς πίσω. Τρία λεπτά ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Το θυμίζω 13-18 το σκορ με τον Τσαφαντάκη νωρίτερα να απαντάει στο τρίποντο του Αποστολόπουλου. Χριστόπουλος. Ανδρεαδάκης, υποπίεση. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Λάθος τώρα και για τους Τερμίτες. Νάκος. Φινί στον Τσαφαντάκη. Μονόρης, βγήκε ο Τσαφαντάκης στην γωνία. Πάλι Μονόρης. Σταμάτησε την τρίπλα του, Μαυρόπουλος. Μακριά από τον χώρο δράσης του. Θα σηκωθεί τελικά ο Νάκος για ένα τρίποντο. Δεν θα καταλήξει στον στόχο η μπάλα.
14 λεπτά τώρα για τα Ράμολι Μέντα. Μαρκός. Είναι το λάθος. Ακόμη επίθεση αν εκμεταλλευτεί για τους φιλοξενούμενους. Ο Παζαλόγλου θα τελειώσει καλά. Να φύγει και εκτός η μπαλά. Το πήρε πάνω του Παζαλόγλου στην συγκεκριμένη φάση. Δεν τη βγήκε όμως. Ζήτησε και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Μπήκαμε και στα τελευταία δύο λεπτά της δεύτερης περίοδου. Τους φιλοξενούμενους με τα Ράμολι Μέντα να έχουν ένα προβάδισμα 13-18, ένα προβάδισμα 5 που τον κρατούν στα χέρια τους οι φιλοξενούμενοι. Όπως οι οποίοι ωστόσο συνεχίζουν τα λάθη τους στις επιθέσεις τους. Ο Χριστόπουλος έφτασε μέχρι μέσα. Τα χάλασε όμως εκεί στο τελείωμα. Τώρα Τσαφαντάκης. Στυριανός για τρεις και αυτός θα συνδεθεί από μακριά. 13-21. Παίρνει τη σκυτέλη από τον Τσαφαντάκη, που νωρίτερα είχε σκοράρει δύο φορές. Πίσω από 6-75 και ανεβάζει τη διαφορά στους 8 πλέον. Θα βρει όμως την απάντηση ο Παζαρλόγλου. 16-21. 1, 2, 3, 4, 5, 6 συνολικά τρίποντα έχουμε δει στην δεύτερη περίοδο. Από 3 για κάθε ομάδα. Έκλεψε και ο Παζαρλόγλου. Έξε γρήγορα με τον Ανδρεαδάκη. Αποφασίζει να εκτελέσει. Βρέθηκε στο παρκέ ο παίκτης των Τερμιτών. Όπως και ο Σκυριανός, σηκώθηκαν και οι δύο. 14 λεπτά τώρα για την επίθεση των γηπεδούχων. Ανδρεαδάκης, Χριστόπουλος έχει μείνει μόνος του. 20 λεπτά τώρα για μια τελευταία επίθεση των Ράμολι Μέντων. Μάκος. 14 λεπτά. Πέρα στον Χασιώτη, πατάει γερά, σηκώνεται με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. 3 δευτερόλεπτα, Διμπούδης, Πασάρη, Παζαρλόγλου, όχι. Τελειώνει έτσι και η δεύτερη περίοδος, με το σκορ να γράφει 16-21. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει το δεύτερο μισό του παιχνιδιού. 16-21 τώρα το σκορ. Σταθερά μπροστά η σημερινή φιλοξενούμενη, τα Ράμολι Μέντα. Αυτή η προσπάθεια του Σταματόπουλου. Νάκος παίζει γρήγορα με τον Δανίλη, ο οποίος δεν σηκώθηκε σε πρώτο χρόνο. Έπεσε πάνω το Πασχαλινόπουλο, στο έκανε το φάουλ. Το ομαδικό νωρίς για τους Τερμίτες. Δανίλης. Κινεί στην γωνία. Παλαβάντζας. Υπάρχει ένα σπρώξιμο εκεί από τον Σταματόπουλο. Δεύτερο ομαδικό. Φορτώνονται με δύο ομαδικά φαουλ. Αρκετά νωρίς στην, στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι. Νίλης, Παρλαβάντζας. Έχουν 7 δευτερόλεπτα τώρα η Μόβ. Θα πρέπει να εκτελέσει τώρα ο Παρλαβάντζας. Θα το κάνει και θα το βάλει. 16-23 προλαβαίνει στο τσακ. Το χρονόμετρο ευστοχή κιόλας. Και η διαφορά πλέον στο συν 7. Να περιμένουμε να δώσει και να δέσει και τα κορδόνια του. Ο Ανδρεαδάκης. Οι γηπεδούχοι μετρούν 4 νίκες όπως είπαμε και στην αρχή
η Νάιτ και στο πρωτάθλημα. Τελευταία επικράτησή τους ήταν κόντρα στον τραυματιακό με 47-57. Σήμερα έτσι έχουν ως στόχο να κρατήσουν ζωντανό το αίτητο, να συνεχίσουν με ακόμα ένα ροζ φιλοαγώνα στην συλλογή τους. Ο Σχαλινόπουλος έχει χτυπήσει τώρα, γι' αυτό και σταματάει το παιχνίδι. Έχουμε 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση των τερμητών. Συνεχίζει κανονικά ο Πασχαλινόπουλος. 5 δευτερόλεπτα. Παζαρλόγλου, Μπιμπούδη στη λήξη του χρόνου. Άστοχος. Μαυρόπουλος αφήνει στον Παρλαβάντζα. Καταδιώκει ο Σταματόπουλος. Τώρα μένει πάνω το Παζαρλόγλου. Μανουηλίδης. Αφήσε έξω ξανά. Μαυρόπουλος, καστή πάσα. Παρλαβάντζας από το πλάι, δεν σημαδεύει καλά. Μπάλα είναι για τους τερμητές, καθώς όπως λέει ο ρέφερι, τελευταίος επαφή με την μπάλα ήρθε ο Δανίλης. Κατεβάζει ο Μπιμπούδης. Πολύ καλή άμυνα από τον Νάκο. Πετάει εκτός την μπάλα. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. Μπιμπούδης ψάχνει συμπαίκτη. Ο Ανδρεαδάκης ήταν κοντά του για να πάρει. Σταματόπουλος. Φινεί στα δεξιά ο Πασχαλινόπουλος, είναι ο εκτελεστής. Δεν βγήκε όμως την μπάλα στο καλάθι, παραμένει έτσι το 16-23. Μανουηλίδης. Νάκος. Θα πάρει ο Δανίλης. Έχει ψηλότερους αντιπάλους εκεί κοντά στην ρακέτα. Ωραία σκαστή πάσα για τον Εμμανουηλίδη. Το σούτ όμως δεν είναι το ίδιο καλό. Πέρασαν και 3 λεπτά τώρα στην τρίτη περίοδο. Μόλις ένα καλάθι έχουμε δει από τον Παρλαβάντζα που έγραψε το 16-23 νωρίτερα. Οι τερμίτες δεν έχουν καταφέρει να βρουν σκορ ακόμα. Σταματόπουλος. Δίστασε, το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε. Δεν το έβαλε και τώρα ο Παρλαβάντζας. Φεύγει δυναμικά στην άλλη πλευρά. Ο Μαυρόπουλος αφήνει στον Δανίλη, το έφτιαξε και χώρο για να πάρει ένα τρίποντο με καλές προϋποθέσεις, το οποίο ήταν άστοχο. Μπιμπούδης. Ανδρεαδάκης. Και τώρα Παζαρλόγλου με 10 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Ωραία συνεργάστηκε με τον Ανδρεαδάκη. Κέρδισε το φάουλ εκείνος από τον Μαυρόπουλο. Και θα πάει τώρα στην γραμμή για 2 βολές έπειτα από το πρώτο μαδικό των Ραμολιμέντων, για τα οποία περνάει θέμα της ο Γιαπιτζάκης και πάλι. Μέσα η πρώτη, 17-23. Μετά από μια μικρή περιπέτεια καταλήγει εκτός στη δεύτερη. Παρλαβάντζας. Για Πιτζάκης και πάλι θα του δώσει. Νάκος. Τον βρήκε εκεί άθελα του ο Πασχαλινόπουλος. Αμέσως πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη. Παρλαβάντζας. Μαυρόπουλος, η μπάλα έφτασε στον Εμμανουηλίδη. Έχει χώρο για Πιτζάκη, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη στην εκτέλεση του. Μπιμπούδης. Μπάλα νομίζω τα χέρια του Νάκου κατέληξε τον Πασχαλινόπουλο. Ανδρεαδάκης τώρα για τους τερμίτες. Έχει το πρόσωπο του στο καλάθι. Μπιμπούδης. Πήρε και το σκριν. Εκτελεί μπροστά από τον Εμμανουηλίδη, δεν μπορεί να βρει σκορ. Μανουηλίδης στην άλλη πλευρά, θα χτυπήσει γρήγορα, βρήκε το χέρι ο Μπιμπούδης που κάνει το φάουλ που είναι το τέταρτο για τους γηπεδούχους. Έχουμε αλλαγές.
αρκετά νέα πρόσωπα στην πεντάδα των γηπεδούχων. Μόνο ο Μπιμπούδης και ο Σταματόπουλος έμειναν από την προηγούμενη πεντάδα. Έξω πρώτη βολή. Παραμένει το 17-23. Θα βάλει την δεύτερη ο Μανουηλίδης για το 17-24. 1-3 το επιμέρους σκορ μετά από σχεδόν 5 λεπτά παιχνίδιου στην τρίτη περίοδο. Και πάλι δεν μπορούμε να πούμε πως η παραγωγικότητα έχει πιάσει υψηλά επίπεδα. Καραμόλι μετά ωστόσο εξακολουθούν να κρατούν το τιμόνι και θα βγουν ωραία εδώ στον εφηνιδιασμό με τον Εμμανουηλίδη να τελειώνει έπειτα από την όμορφη assist του Νάκου. 17-26 πλέον. Χριστόπουλος. Σταματόπουλος έχει βρεθεί όλο μοναχός. Ποτό το σουτ. Σταμάτησε στο σίδερο η προσπάθεια του. Παραλαμβάνει βρεθεί στο παρκέ. Κερδίζοντας το φάουλ που είναι και το πέμπτο. Για τους τερμίτες δεν έχουμε όμως βολές. Θα τα πούνε τώρα οι δύο διαιτητές. Έχουμε βολές τελικά. Αστοχές και οι δύο προσπάθειες του Παλαβάτζα από την γραμμή. 17-26 παραμένει το σκορ. Βρεαδάκης. Βρήκε στο πόδι του Εμμανουηλίδη μπαλά. 14 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο για τους τερμίτες. Έγινε επαναφορά από τον Μεσάρη. Ένα δίποδο του Ορφανίδη, όχι καλό. Τώρα Παλαβάτζας. Στο πλάι ο Εμμανουηλίδης πήρε το δίποντο, δεν το έβαλε. Σειρά του Μπιμπούδη να κατεβάσει. Μεσάρης. Αστόχο το σουτ. Νάκος. Πήρε ο Παλαβάτζας. Για Πιτζάκης, μεγαλές προϋποθέσεις, δεν θα ευστοχίσει. Μπιμπούδης. Νάκος είναι και ψηλά για να τον πιέσει. Σταματάει την τρίπλα του, παίζει με τον Σταματόπουλο. Χριστόπουλος έκανε την προσποίηση. Βρήκε ένα σουτ. Υπάρχει σφύριγμα. Για φάουλ. Παίχτη των τερμητών. Δεν έχω προλάβει να δώσω ποιον έχει γίνει. Όπως και να έχει, πάμε στην απέναντι πλευρά γιατί έχουμε βολές για τα ραμολιμέντα. Ο Μαυρόπουλος είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Αστοχή η πρώτη. Ξακολουθούν να μην εκμεταλλεύονται τις βολές τους οι φιλοξενούμενοι. Αμένει και η δεύτερη και πάλι μηδέν στις δύο βολές από τον Μαυρόπουλο αυτή τη φορά. Νωρίτερα και ο Παλαβάτζας έχει αστοχήσει στις δύο προσπάθειες του. Ορφανίδης. Μπιμπούδης. Φαίνει στα αριστερά στον Αποστολόπουλο. Προσποίηση και πάλι θα προσποιηθεί ο Χριστόπουλος. Δεν ήξερε τι να κάνει εκεί. Τέλειωσε και ο χρόνος. Θα γίνει και το λάθος. Εμμανουηλίδης
Συνεργάζεται άψογα με τον Γιαπιτζάκη, το τελείωμα του δεν είναι το καλύτερο. Μπιμπούδης τώρα για τους Θερμίτες. 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Γύρισε, τα έκανε όλα μόνος του. Κατέβασε το χέρι ο Εμμανουήλ Λιντής, αυτός έκανε το φάουλ που είναι και το πρώτο ομαδικό για τα Ραμόλι Μέντα. Ο Χασιώτης του εντάξει. Περνάει και πάλι στο μάτς. Μέσα η πρώτη. Αστοχή η δεύτερη, 18-26. Τσαφαντάκης. Κρατάει ο Νάκος. Σηκώνεται για ένα μακρινό διποντό. Ο Φανίδης πήρε το rebound, 1-45 τώρα στο ρολόι. Χριστόπουλος. Μπάλα έφτασε τον Μπιμπούδη, τον έχασε η άμυνα των Ραμολιμέντων, δεν το πλήρωσαν ωστόσο. Νάκος. Παίρνει τα βήματα, ωραία, θα κάνει το Eurostep. Ζητάει, επιμένει και δικαιώνεται τελικά. Goal foul από τον Νάκο, ο οποίος φαίνει την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα. 18-28 το σκορ. Στο συν 10 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Που μπορεί να γίνει και συν 11 αν ευστοχίσει και στην βολή ο Νάκος. 18-29 και επίσημα πλέον η διαφορά στους 11 πόντους. Χριστόπουλος. Χριστόπουλος. Με 14 λεπτά τώρα η επίθεση. Προσπαθεί να βρει διάδρομο, δεν τον βρίσκει ο Μπιμπούδης. Αφήνει έξω τον Αποστολόπουλο, κάνει έρμπολο εκείνος. Στρέφει στο μάτσο Μαρούλης για τα Ραμολιμέντα. Ο Νάκος θα καθίσει στον πάγκο να πάρει και δύο ανάσες. Τσαφαντάκης. Τελευταία 52 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Και μπορούν να ανεβάσουν κι άλλο την απόσταση πλέον οι φιλοξενούμενοι. Μαυρόπουλος άφησε έξω. Χασιώτης. Σταματάει. Γιαπιτζάκης, Μαυρόπουλος. Πρέπει να σηκωθεί, θα το κάνει. Αστόχησε. Και έγινε και το φάουλ από τον Τσαφαντάκη. Είναι το τρίτο για τους φιλοξενούμενους. Μισό λεπτό ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Στολόπουλος, Μπιμπούδης, Ορφανίδης τώρα. Στολόπουλος σε νέο σουτ. Στο σίδερο η μπάλα. Δεύτερο συνεχόμενο αστοχοδικό του. Τσαφαντάκης. 10 δευτερόλεπτα όλα για τα Ραμολιμέντα. Για Πιτζάκη, μπάλα στο πλάι. Στα 5 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει ο Χασιώτης. Έκανε ένα κοντό σουτ. Έχει δευτερόλεπτα ο Μπιμπούδης. Δεν ξέρω αν πρόλαβε. Δεν νομίζω ότι δεν πρόλαβε. Θα μετράει και το καλάθι και να έμπαινε. Ολοκληρώνεται έτσι η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 16. Όχι, με συγχωρείτε, με το σκορ 18-29. Μπήκα μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς. Ένα προβάδισμα 10 πόντων τώρα έχουν στα χέρια τους τα Ραμολιμέντα, 18-29. Δείχνει ο φωτεινός πίνακας με τους Θερμίτες να σκοράρουν μόλις 2 πόντους στην τρίτη περίοδο. 16-21 έχει τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. 18-29 ολοκληρώθηκε το τρίτο. Γενικά έχει μείνει στα χαμηλά το σκορ σήμερα. Και οι δύο ομάδες επιθετικά δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά. Ωστόσο, αυτό που μένει είναι ότι τα Ραμολιμέντα έχουν προβάδισμα νίκης μέχρι στιγμής. Ωστόσο, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά. Είπαμε, οι Θερμίτες είναι έτοιμοι μέχρι στιγμής. Κυνηγούν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους, ενώ από την άλλη
Τα ραμολιμέντα θέλουν να είναι εκείνα που θα τους κάνουν, που θα είναι η πρώτη ομάδα που θα κάνουν την ζημιά. Και επίσης έχουν στόχο να επιστρέψουν και στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες τους. Ο Ορφανίδης βρέθηκε κοντά. Παρά λίγο να σκοράρει. Δεν πήγε το καλά, θα χαιρετήσει όμως το φάουλ. Πρώτο μαδικό για τα ραμολιμέντα και έχουμε και βολές για τον ψηλό των τερμητών. Αστοχή πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Παλαβάντζας. Κύριος Κυριανός. Μαυρόπουλος, αυτός θα περάσει την πάσα στον Νάκο. Μαυρόπουλος συνεργάζεται και πάλι με τον Νάκο. Δύσκολη προσπάθεια, κόπηκε. Δύο δευτερόλεπτα, Χασιώτης θα πετάξει όπως την μπάλα. Δεν θα καταφέρει κάτι από εκείνο το σημείο. Κατοχή είναι για τους τερμίτες. Λιμπούδης να παίξει για τον Χριστόπουλο. Καλή άμυνα του Παλαβάντζα, κρατάει και την μπάλα εντός οριών. Ο ίδιος θα φτιάξει και την επίθεση για τα ραμολιμέντα. Ζητάει αλλαγή ο Μαυρόπουλος από ό,τι μπορούσα να δω. Και σηκώνεται κατευθείαν ο Εμμανουηλίδης. Κυριανός περιμένει στην γωνία. Μαυρόπουλος πήρε στα 5. Παλαβάντζας έκανε την προσποίηση. Πέρασε, δεν τελείωσε καλά. Ο Χριστόπουλος άφησε στον Πιμπούδη. Γυρίζει εκείνος. Βρήκε την πάσα στην περιφέρεια. Ορφανίδη στημένος για 3. Εκτελεί. 21-29. Στα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η διαφορά είναι στους 8. Νάκος. Με μια καλή προσπάθεια. Πανωτές προσποίησης του Παλαβάντζα θα κόπει από τον Ανδρεαδάκη. Και έχουμε και την αλλαγή τώρα με τον Εμμανουηλίδη να περνάει στην θέση του Μαυρόπουλου και ο Τσαφαντάκης τώρα στην θέση πιανού, να δούμε, του Σκυριανού. Παλαβάντζας έχει μείνει ολομόναχος, είναι γιατί στο σούτ. Ανδρεαδάκης. Προσποιήθηκε ο Χριστόπουλος, θέλει να πλησιάσει, γύρισε με το δεξί, η ραβέρσα δεν ήταν και τόσο καλή. Τσαφαντάκης. Παλαβάντζας δίστασε να σηκωθεί. Τώρα αφήνει στον Νάκο. Αυτός κόντρα στα αντίπαλα κορμιά. Θα αργοποιώ όμως την συνέχεια από την πάρα πολύ καλή άμυνα του Ορφανίδη. Ανδρεαδάκης. Μέχρι μέσα του φεύγει η μπάλα την ώρα που πήγε να σηκωθεί για να εκτελέσει. Δεν καταφέρει να την κρατήσει γερά στα χέρια του. Έτσι έγινε το λάθος. Δεν χάνουν ακόμη ευκαιρία οι τερμίτες ώστε να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Παλαβάντζας. Τσαφαντάκης. Παλαβάντζας στην γωνία. Μανουηλίδης είναι κοντά του, επιλέγει τον Τσαφαντάκη. Στα αριστερά τώρα η μπάλα, ένα δίποδο του Χασιώτη, αστόχη. Η προσπάθεια και παραμένει το 21-29, 5-40 πριν από το τέλος. Ακόμα δεν έχουν σκοράρει στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Βασικά μόλις ένα καλάθι έχουμε δει κιόλας. Στην περίοδο αυτού του Ορφανίδη το τρίποντο που έγραψε το 21-29. Στις αρχές του τέταρτου δεκαλεπτού. Τσαφαντάκης. Αυτά του κάνει το χάτηρη μπάλα. Λιμπούδης.
αφήσει έξω ο Χριστόπουλος δέει απέναντι ο Ανδρεαδάκης. Χριστόπουλος επιλέγει τον Μεσάρη, Ορφανίδης και πάλι όχι. Αυτή τη φορά δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στο καλάθι. Τελευταίο 5 λεπτό τώρα. Παραλαβάντζας. Σαφαντάκης του δώσε. Σταματάει, αφήνει στην γωνία. Ο Τσαφαντάκης θα πάρει το σουτ. Δεν θα ευστοχίσει. Καθαρίζουν και το rebound οι γηπεδούχοι. Λιμπούδης με χώρο, τον ακολουθεί ο Χασιώτης. Πολύ καλή άμυνα. Και μάλιστα θα βγάλει ο παίκτης των τερμητών. Βγήκε κερδισμένος εδώ από όλες τις πλευρές ο Χασιώτης. Και τον εμπόδισε να εκτελέσει. Και πήρε και την κατοχή για τα Ραμόλη μετά. Ενώ πέρασε εκτός τώρα ο Μπιμπούδης για να μπει στη θέση του Πασχαλινόπουλος. Σε άμυνα ζώνης τώρα οι τερμίτες. Παλαβάτζας, δεν θα φτάσει μπάλα στον Χασιώτη. Πασχαλινόπουλος. Επέστρεψαν τα Ραμολιμέντα. Ανδρεαδάκης αφήσε έξω. 14 λεπτά τώρα για την επίθεση. Ανδρεαδάκης πιέζεται. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Έφτασε κοντά ο Παζαρολόγλους. Θα πάρει το φάουλ από τον Τσαφαντάκη. Φάουλ νούμερο 2 για τα Ραμολιμέντα. Πεντάει μπάλα δύο φορές, καταλήγει εκτός, δεν αλλάζει το 21-29. Πετάει στη σκουπίδια και τις δύο βολές ο Παζαρολόγλου. Νάκος. Ένα δίποδο του Εμμανουηλίδη. Αστοχία συνεχίζεται από τα Ραμολιμέντα. Το επιμέρους σκορ παραμένει στο 3-0. Στην τελευταία του περίοδο, ενώ έχουμε 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Πασχαλινόπουλος από μακριά, 24-29, ακόμα ένα τρίποντο για τους τερμίτες, οι οποίοι έχουν σκοράρει μόνο πίσω από τα 6.75 μέχρι στιγμή στην τέταρτη περίοδο και διαφορά πέφτει στους 5. Να δούμε αν θα μπορέσουν να κάνουν το κάτι παραπάνω οι γηπεδούχοι, αν θα μπορέσουν να διαχειριστούν το υπέρ τους προβάδισμα τα Ραμολιμέντα. Χριστόπουλος πάσα στην αδύνατη πλευρά, Πασχαλινόπουλος σε ακόμα ένα δικό του και αυτό. 27-29 ο Πασχαλινόπουλος αναλαμβάνει δράση. Κάνει τη δουλειά από μακριά για να φέρει το μάτς στους 2 πόντους και έχουμε και time out για τα Ραμολιμέντα. Δύο λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να φτάσουμε στο τέλος και τα τρίποντα του Πασχαλινόπουλου έχουν φέρει τους θερμίτες πλέον στο μείον 2, 27-29. Παλαβάντζας. Νάκος ψάχνει για κάποια επιλογή. Του φύγει για λίγο η μπάλα, την έσωσε. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, ο ίδιος θα πάρει την προσπάθεια. Παλεύει, παίρνει, μαζεύει ξανά την μπάλα. Θα στοχεί όμως και στην δεύτερη δική του εκτέλεση. Έγκλεψαν τα Ραμολιμέντα, βιάστηκαν εδώ οι τερμίτες και έκαναν το λάθος. Παλαβάντζας τώρα σε μια γρήγορη επίθεση σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε. 27-31 και αυτό είναι και το πρώτο καλάθι τους στην τέταρτη περίοδο. Ίσως έρχεται την κατάλληλη στιγμή, την ώρα που χρειάζονταν κάποια ανάσα. Παλαβάντζας είναι εκεί για να τους τη δώσει. Χριστόπουλος. Το φαουλ έχει γίνει από τον Παλαβάντζα, είναι το τρίτο. Στην επαναφορά τώρα ο Χριστόπουλος.
με δυσκολία εκεί. Ο Πασχαλινόπουλος κράτησε την κατοχή, βρήκε και πάσα. Χριστόπουλος το θέλει, το σουτ, κάνει airball. Ένιωσε αυτό επίθεση, το πήρε πάνω του. Δεν κατάφερε κάτι καλό, 27-31 τώρα το σκορ, 1-40 ακόμα πριν από το φινάλε. Παλαβάτζας. Δανίλης, άφησε στον Εμμανουηλίδη. Νάκος, έκανε το κόψιμο ο Δανίλης. Δεν μπορέσε να αποδεχτεί την πάσα του συμπαίκτη του. Και τώρα μια νέα ευκαιρία για τους γηπεδούχους ώστε να πλησιάσουν. Την παραναγκή λύση ο Παζαρλόγλου. Τώρα θα ξεκινήσει το χρόνο με τώρα μετρά αντίστροφα. Σκαλινόπουλος σε νέο δικό του σουτ. Είναι καυτός, 30-31. Τώρα που η ομάδα τον χρειάζεται, βγαίνει μπροστά ο Πασχαλινόπουλος. Είναι το τρίτο δικό του τρίποντο στην τέταρτη περίοδο. Πώς θα σε αναπλήσει πλέον οι τερμίτες. Παρλαβάντζας πάει με φόρα προς τα μέσα γραφεία. Παραλίγο να χάσει την ισορροπία του. Δέχτηκε και την Ταπαδανίλης. Άστοχος. 50 δευτερόλεπτα φινάλε. Θρίλερ εδώ στην Ζωφριά. Παζαρλόγλου. Ανδρεαδάκης κάνει τις τρίπλες μπροστά από τον Εμμανουηλίδη. Πάσα έξω για τον Ορφανίδη, στα 5 δευτερόλεπτα Πασχαλινόπουλος, Παζαρλόγλου γυρίζει με το δεξί, όχι. Ψηλότερα ο Νάκος και θα δεχτεί για το φάουλ. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ με τον Παζαρλόγλου, που μπορούσε να βάλει μπροστά τους τερμίτες, δεν το έκανε πράξη. Έκανε και το πρώτο ομαδικό των γηπεδούχων, 30-31 παραμένει το σκορ, 25,3. Αν μπορώ να δω καλά στον φωτεινό πίνακα, απομένει για το τέλος. Λαβάντζας έφεσε πάνω του ο Σταματόπουλος, τον γκρέμισε εκεί στο παρκέ. Πρέπει αμέσως οι αντίπαλοι του να τον σηκώσουν. Δεύτερο ομαδικό για τους τερμίτες, οι οποίοι έχουν άλλα δύο φαουλ να δώσουν. Θα συνεχίσουν να πιέζουν ψηλά, όπως μπορέσουν να φτάσουν και σε ένα κλέψιμο. Πασχαλινόπουλος κολλημένος στον Παρλαβάντζα, αυτός θα πάρει μετά την επαναφορά. 17 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους φιλοξενούμενους. Δανίλης, δεν γίνεται το φαουλ ακόμα. Μανουηλίδης, Νάκος, έχει μείνει μόνος του για να τελειώσει το ματς, θα το κάνει! 30-34, εκτελεστής Νάκος βάζει τέλος στις ελπίδες των τερμιτών. Σταματόπουλος έπρολαβε να εκτελέσει και κάπως έτσι τα ραμολιμέντα θα πανηγυρίσουν την νίκη. Θα είναι η ομάδα η οποία θα αναγκάσει την πρώτη είδα τους τερμίτες, καθώς θα επικρατήσουν απόψε με 30-34.